το σιότμα να το κάνει σε 12 δόσεις ή έναν άλλο χώρο έκτακτο, ξέρω εγώ, ακινήτου κτλ. Σε 24 δόσεις, αυτά θα διπλασιαστούν. Δηλαδή, οι 12 δόσεις θα γίνουν 24. Και, ναι, και οι 24 δόσεις θα γίνουν 48. Αυτό θα ασκήσει όμως με τη νέα χρονιά. Θα δείτε τώρα το Υπουργείο Οικονομικών θα φέρει τη σχετική ρύθμιση στο νόμιμο σχέδιο. Και αυτή θα είναι η ρύθμιση πλέον για τα χρήματα στο δημόσιο. Τώρα, αν κάποιος είναι επιχείρηση και θέλει να ρυθμίσει όλα τα χρέη, μπορεί να διεκδικήσει 120 δόσεις μέσα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Δεν μπορεί να εξαιρέσει τα χρέη προς τις τράπεζες, ωστόσο, ο νόμος λέει ρητά ότι μπορεί να κάνει την αίτηση για όλους όσους χρωστάει, δηλαδή και δημόσια και τράπεζες, και στη συνέχεια λέει ο νόμος ότι αν οι τράπεζες παρατηθούν από τη διαδικασία, αυτό συνεχίζει με το δημόσιο. Οπότε, ας ξεκινήσει τη διαδικασία με όλους και με το δημόσιο σίγουρα θα καταλήξει. Με τις τράπεζες είναι ιδιώτες, θα υπάρχει ένα άλλο πλαίσιο. Άρα λοιπόν, θα έλεγα εγώ, υπάρχει έτσι ένας έμεσος τρόπος για τις επιχειρήσεις να διεκδικήσουν τις 120 δόσεις μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Τώρα, αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ναι, φυσικό νόμος το προβλέπει ήδη, δεν ειδικούνται καν οι τράπεζες, πηγαίνει στην πλατφόρμα και ρυθμίζει τις 120 δόσεις σε δημόσια εξασφαλιστικά ταμεία.